Καλησπέρα σε όλους φίλοι και φίλες του papadou.gr. Το papadou.gr πιστό στο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό. Έφτασε η χάρη του μέχρι την Αυστρία. Πριν μάλιστα έρθει η ομάδα, χθες το βράδυ, πολύ νωρίτερα, μέσω Μονάχου, εμείς μέσω Σάλτσμπουργκ, η ομάδα έκανε 1 ώρα και 10 λεπτά να φτάσει από τις παραλίες που έκανε ένα ρεπό το πρωί, παίκτες να ξεκουραστούν. Έφτασαν το βράδυ εδώ μέσα σε βροχή και με κρύο. Αν δείτε και τα πλάνα στο βίντεο της παρέ, κρυώνουν οι παίκτες. 1 ώρα και 10 λεπτά από το Σάλτσμπουργκ. Εδώ και περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά έκανε η πτήση του Παναθηναϊκού με πολλά πρόσωπα καινούρια. Όπως είναι για παράδειγμα ο Νίκας. Πρόσωπα νέα παιδιά από την K19 και τον Παναθηναϊκό Β. Και πολλά πρόσωπα τα οποία είναι παλιοί γνώριμοι. Όπως για παράδειγμα ο Τσόκαη που έχει έρθει εδώ. Και φυσικά ο βασικός κορμός, Μαντσίνι, Αράο κτλ. Όλα αυτά με ένα κοινό παρονομαστή. Τον Ντιέγκο Αλόνσο. Ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι άνθρωπος που καλείται εδώ στην Αυστρία να χτίσει το νέο Παναθηναϊκό και εμείς είμαστε εδώ για εσάς που θα ακολουθήσετε το Instagram, το Facebook, το Twitter, το TikTok και το YouTube και με ένα follow για να σας έρχονται όλα τα βιντεάκια. Θα ανεβάσουμε πάρα πολλά από εδώ πέρα και όλες οι εικόνες και όλες οι ενημερώσεις και ειδήσεις που τις κοινοποιούμε εκεί. Οπότε κάθεσαι, πίνεις την καφεδιά σου, σου έρχεται απευθείας στο κινητό σου ειδοποίηση και δεν ξέρεις, δεν είσαι πάντα συντονισμένος για να δεις πότε θα μπεις. Εκτός αν γουστάρει κάποιος να κατεβάσει το iPhone, σε iPhone και σε Android, το application που έχουμε με περίπου 12.000 κόσμο και γιγαντώνει συνεχώς. Κλείνω αυτή την παρένθεση με τα social που είναι σημαντική όμως, αν θέλετε να έχουμε επαφή. Και πάμε να σας περιγράψω λίγο το τι γίνεται εδώ στην Αυστρία. Έφτασε λοιπόν αυτή η ομάδα, 15 βαθμούς σήμερα, κάνει την πρώτη σε γύμναση σήμερα το πρωί που έχει βγει λίγο ήλιος τώρα. Χθες ήταν και το πρωί σήμερα πολύ μπουκωμένος ο καιρός. Και το απόγευμα 6 ώρα πραγματοποιεί τοπική 6 ώρα. Έχουμε μια ώρα διαφορά την Αθήνα, την Ελλάδα. Πραγματοποιεί την πρώτη προπόνηση. Το papadou.gr είναι εδώ. Να αναλύσουμε τον Αλόνσο. Τι θέλει να ρίξει στο τραπέζι. Να ρίξουμε κάτω τη δική μας εμπειρία για να σας πούμε τι βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό που χτίζει. Να περιμένουμε να υποδεχτούμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Όπου νέα μεταγραφικά αποκτήματα πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθουν δύο παίκτες εδώ στην χειμερινή, στην ενόψη χειμερινής περιόδου, δύο παίκτες εδώ στο χειμερινό Σλάντμινγκ, έτσι λέγεται το μέρος που έχει καταλύσει ο Παναθηναϊκός, και να ενταχθούν. Η γνώμη μου είναι ότι θα είναι το αριστερό μπακ και ένας εξτρέμ. Όλο το βάρος πέφτει εκεί. Δίνουν πολλά χρήματα στον Παναθηναϊκό για να φέρουν ένα αριστερό μπακ. Φαβορεί ο Γιαννούλης, ταπεινή μου άποψη, ότι εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου, ή να το πω με πιθανότητες 95% ο παίκτης θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει πιστεύω το θέμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανακοινωθεί ο Κότσιρας τη Δευτέρα. Περιμένουμε τους Έλληνες διεθνείς τύπου Ιωαννίδη, Μπακασέτα και τον Κότσιρα από την Τρίτη. Πήραν κάποιες μέρες άδεια να ξεκουραστούν. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσουν ή θα αποκλειστούν οι ομάδες του Euro. Γιατί έχουμε τον Τζέρι, τον Μπλαντένοβιτς, τον Σπόρα, οι οποίοι είναι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πόσο βαθιά έχουν σκοπό να φτάσουν οι ομάδες τους στο Euro. Το Μαξίμοβιτς φυσικά, που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και τον Βέρμπιτς. Όλοι αυτοί, ακόμα και ο Κλέν Χέρσλερ ανήκει ακόμα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα φύγει τελικά. Το θέλουν, λέει οι Κροάτες. Με περίπου 500.000 ευρώ θα τα δούμε όλα αυτά. Θα διαμορφωθούν. Διαβάζετε και πολλά ονόματα που δεν ισχύουν, αλλά στο papadou ό,τι διαβάζετε ισχύει. Πάντα σας λέμε ότι αυτό παίζει, αλλά και αυτό ισχύει. Αυτό μην το ξεχνάτε στα social μας και στο ρεπορτάζ μας. Θα μείνουμε λοιπόν εδώ στην Αυστρία. Στο κρατήδιο της Στήριας, στο βορειοδυτικό κομμάτι, στο Σλάντμινγκ, ένα τουριστικό φέρετρο που μπορεί κάποιος να πάρει το τελεφερίκ και να πάει για σκι και snowboard μέχρι να κάνει αυτό που θα σας δείξω τώρα εδώ. Μισό λεπτό, να δω αν μπορεί να μου γυρίσει. Ωραία, επειδή δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει, το γυρνάω εγώ. Εκτός από αυτό το πολύ ωραίο τριβάνι, στο βάθος θα δείτε ότι έχει ποδηλατικούς αγώνες. Και αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος εδώ στην Αυστρία και στο Σλάντμινγκ για να έρθει κάποιος. Το χειμώνα σκι, το καλοκαίρι ποδηλασία. Τουριστικό φέρετρο, το Πουσουκού έχει πάντα κόσμο, τις υπόλοιπες μέρες όχι. Κάτα πράσινο, τρομερές συνθήκες για να δουλέψει, καμία σχέση με την Αθήνα, με αφρικανική σκόνη, ζέστη κτλ. Εμείς έχουμε άλλα καλά να πάτε κάνετε τα μπανάκια σας. Εδώ ήρθαμε για να δουλέψουμε εμείς και επίσης ο Παναθηναϊκός. Και όχι για τουρισμό σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αραιώνει ο κόσμος από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Είχε πολλή κίνηση για να έρθουμε, γινόντουσαν και κάποια έργα εδώ πέρα. Ωστόσο, το προπονητικό κέντρο είναι αρκετά καλό, θα το δούμε και από κοντά. Θα μεταφέρουμε, θα δείτε πολύ βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, να δείτε πολλή εικόνα το απόγευμα και μετά. Και γενικά, θα σας κάνουμε αύριο και μια ξενάγηση στο Σλάντινγκ
και live, αλλά και να σας δείξουμε και το μέρος και σε βίντεο που θα φτιάξουμε. Έχει πολλά αξιοθέατα εδώ για κάποιον που θέλει να έρθει. Πολύ πράσινο, πολύ traditional κομμάτι. Όλα είναι γύρω από τον Παναθηναϊκό. Τα μάτς τα φιλικά που θα περιγράψουμε είναι τρία με την Πάφο. Το πρώτο που σας είπα είναι ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Και είναι και ένα. Την Πάφο την είχε αντιμετωπίσει και στη σημερινή προετοιμασία του από τις Σπάνιες. Ο Παναθηναϊκός ήμασταν τότε και στην Κύπρο, όπως είμαστε παντού και στο Final Four. Και να μας έχει καλά ο Θεός να πηγαίνουμε παντού να σας ενημερώνουμε και εσάς που μας στηρίζετε πάνω απ' όλα. Και την Γκόρνη της Ζάμπριζε, ομάδα του Τριανταφυλόπουλου, το τελευταίο τεστ 29, 3 και 6. Αν θυμάμαι καλά. Αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας. Αυτές είναι οι ημερομηνίες που θα χτιστεί ο νέος Παναθηναϊκός. Τα φιλικά δεν είναι με τόπο ομάδες σε αυτό το προστάδιο. Θα τις δούμε ενδεχομένως στην πορεία όσο πηγαίνουμε προς τους αγώνες, για να μην τραυματιστεί κάποιος, για να μπορέσει ο Αλόνσο, που είναι κεντρικό πρόσωπο σε προετοιμασία, να περάσει κάποια πράγματα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά να ενισχυθεί με ένα στόπερ, δύο εξτρέμ παιχταράδες, ένα αριστερό μπακ μάλλον το Γιαννούλη, και θα δούμε αν θα έρθει δεκάρι στον Παναθηναϊκό, αφού πλέον ο Παναθηναϊκός κλείσει τις δύο πρώτες μεταγραφές και έρχεται για ένα εξτρέμ και ένα μπακ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Από τον Νίκο Παγκάκη, θα είμαστε 15-16 μέρες εδώ παρέα. Ξέρω ότι ακολουθείτε, ότι στηρίζετε. Μείνετε συντονισμένοι στο ΠΑΟ παντού και θα τα λέμε εφ' όλης της ύλης για τον Παναθηναϊκό. Τα πάντα όλα εδώ.